για το την απόφαση του Συμβουλίου με πιέσανε να αποσύρω την προσφυγή που έχουμε στις φωτογραφίες για τις 5 Μαΐου. Είναι στις 5 Μαΐου. Η προσφυγή αυτή αφορά δύο θέματα. Το ένα είναι η πρόσκληση ενός τρίτου εμπειρογνώμονα που θα μας πει αν μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα, τη μελέτη της απόσπασης ημί των αρχαιοτήτων. Και το δεύτερο είναι η μελέτη της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαίων στο χώρο. Εγώ τους είπα ότι παιδιά στο ταβάνι να πηγάτε δεν πρόκειται να αποσπάσω αυτές τις, να αποσύρω αυτές τις προσφυγές. Για τον ακούσατο λόγο ότι τα ψέματα που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, είτε από το Πετρόλιο είτε από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποδειχθήκανε εν τέλει πολύ μεγάλα ψέματα και εις βάρος των αρχαιοτήτων. Και με αυτή τη λογική, αλλά για να δείξω την καλή διάθεση, δεν θα αποσύρω την προσφυγή, αλλά θα ζητήσω την αγωγή τη εκδίκαση μέχρι ότου από τη μία μεριά έρθει ο εμπειρογνώμονας με έξοδα του Δήμου, γιατί αντικό μετρό αρνείται να τα καταβάλει τα έξοδα, για να μας πει αν θα ασχοληθεί ή όχι, προσέξτε, όχι αν θα κάνει τη μελέτη.